Στο σημερινό επεισόδιο των ειδικών θεμάτων θα μιλήσουμε για τα θέματα που αφορούν τα LQT και τα LQR. Για να δούμε, σήμερα έχουμε αυτή την άσκηση, η οποία έχει έστω ένα γραμμικά χρονικό με αμετάβλητο σύστημα, το οποίο είναι αυτό. Βλέπουμε εδώ πέρα και είμαστε σε θέση να γνωρίσουμε ότι αυτός ο πίνακας είναι ο Α, ότι αυτός ο πίνακας είναι ο Β. Τον ΣΕ μας το δίνει έτοιμο σε συγκεκριμένη άσκηση, θα μπορούσε και να μας το δώσει, να μας έλεγε ψ του τάφ ίσον 1-1-1-0 επί χ του τάφ και θα ήμασταν πάλι σε θέση να αναγνωρίσουμε. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι της μορφής ψ του τάφ ίσον 1-1-1-0 χ του τάφ. Πάλι θα ήμασταν σε θέση να αναγνωρίσουμε ότι αυτός είναι ο πίνακας ΣΕ. Τώρα, με μηδενικές αρχικές συνθήκες, λέει η εκφώνηση του προβλήματος, το οποίο θέλουμε να λειτουργεί, λέει, σαν ένας βέλτιστος γραμμικός σερβοκινητήρας, όπου η έξοδο πρέπει να ακολουθήσει μια συνάρτηση της κλίσης αυτής εδώ πέρα. Οπότε έχουμε αυτήν εδώ τη συνάρτηση. Και τώρα μας λέει πως επίσης ο έλεγχος θα πρέπει να επιτυχάνεται με περιορισμένη χρήση ενέργειας. Άρα θέλουμε όσο το δυνατόν μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Και το αλφα ερώτημα τι λέει? Να ορίσετε, λέει, δύο κατάλληλους δείκτες απόδοσης για το παραπάνω πρόβλημα, έναν με πεπερασμένο και έναν με άπειρο χρονικό ορίζοντα. Μας λέει απλά να ορίσουμε τους δείκτες. Το πρώτο πράγμα για το αλφα ερώτημα που πρέπει να ξέρουμε εμείς είναι να διαλέξουμε αν είναι LQT ή LQR. Από τη στιγμή που έχουμε μια κλίση και δεν έχουμε μια μηδενική τιμή, δηλαδή έχουμε μια μη μηδενική τιμή, χρησιμοποιούμε και καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αυτό είναι LQT. Τώρα, οι τύποι είναι απλοί, δίνονται και στο τυπολόγιο, θα τους γράψουμε εδώ για το αλφα ερώτημα που μας λέει να γραφούν απλά για πεπερασμένο και άπειρο χρονικού ορίζοντα χωρίς τίποτα άλλο, μόνο αυτό ζητάει. Οπότε παίρνουμε τους τύπους και γράφουμε. LQT, θα γράψω πρώτα του πεπερασμένου. Αυτό είναι για πεπερασμένο χρονικό ορίζοντα. Ο τύπος είναι ο εξής. Εδώ είναι 0,0002 γιου τετράγωνο του ταφ, dt, απλά δεν έφτανε εδώ πέρα το τετράδιο, γι' αυτό το λέω με λόγια. Θα γράψουμε και του LQT του απείρου χρονικού ορίζοντα και μετά θα εξηγήσουμε τι ακριβώς κάναμε. Οπότε έχουμε. Τώρα τα γράφω ακριβώς όπως θα γράφαμε την λύση κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή ενός project, γιατί η συγκεκριμένη άσκηση σημερινή είναι από ένα project. Στις εξετάσεις θα εξηγήσουμε πώς θα τα γράφουμε ακριβώς. Σήμερα θα το κάνουμε πιο αναλυτικά. Είναι η πιο δύσκολη περίπτωση που θα μπορούσε να μας τύχει στις εξετάσεις. Το πιθανότερο είναι να μην μας τύχει. Κάνουμε αυτό. Άμα ξέρουμε να κάνουμε αυτό, είμαστε καλυμμένοι ό,τι και να μας τύχει. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα και γιατί επιλέξαμε κάποιους συντελεστές όπως το 0,002, το ολοκλήρωμα ας πούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ στο πεπερασμένου πάει από 0 έως 20 κλπ. Να πούμε θεωρητικά ότι η τιμή του τελικού χρόνου και η τιμή του συντελεστή βαρύτητας ρο που βάζουμε εδώ πέρα και θα δούμε τι είναι αυτά παρακάτω, καθορίζονται με πειραματικά με βάση την απόκριση του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες. Τώρα μιλάμε έτσι για ένα πρόβλημα που θα είχαμε έξω στη δουλειά μας αύριο. Ο τελικός χρόνος πρέπει να είναι συνήθως τέτοιος που να περιλαμβάνει όλο το μεταβατικό φαινόμενο, δηλαδή τουλάχιστον ίσως με το χρόνο αποκατάστασης όπως καταλαβαίνουμε. Εκτός βέβαια αν αυτός διαφέρει μόνο σε ένα μέρος του μεταβατικού φαινομένου, ανάλογα εξαρτάται από την εφαρμογή. Ο συντελεστής ρο επιλέγεται συνήθως μετά από διάφορες δοκιμές, βάζουμε δηλαδή διάφορα ρο και έτσι από την απόκριση που λαμβάνουμε
και την απόκριση που επιθυμούμε με βάση την επιρρανύψωση, το χρόνο ανάδοση, χρόνο αποκατάσταση κλπ. Επιλέγουμε. Τώρα, για να δούμε εδώ πέρα στη συγκεκριμένη. Όσον αφορά τώρα, μιλάμε στις εξετάσεις. Αυτά δίνονται, δηλαδή το ΟΡΟ θα δίνεται, το ολοκλήρωμα θα δίνεται που θα φτάνει κλπ. Αλλά αν δεν δίνεται, συνήθως επειδή το 99% των περισσότερων ο καθηγητής, των περιπτώσεων ο καθηγητής ζητάει απλή κατάστοση. Άρα δεν χρειάζεται να βάλουμε πράξη, μπορούμε να τα αφήνουμε ως τα ΦΕΦ, ως ΡΟ κλπ. Λοιπόν, τώρα ας συνεχίσουμε την άσκηση, η οποία λέει στο β' ερώτημα ότι να βρεθεί, λέει, ο βέλτιστος ελεγκτής τύπου LQR ή LQT, οπότε βρήκαμε ότι είναι LQT, δεν χρειάζεται να αναρωτιόμαστε πάλι, και με βάση, λέει, τον πεπερασμένο χρονικό ορίζοντα. Προφανώς τον πεπερασμένο χρονικό ορίζοντα άπειρο δεν έχουμε κάνει, και γι' αυτό στο γάμα ερώτημα λέει σε τι διαφέρει το τελικό αποτέλεσμα αν χρησιμοποιήσουμε άπειρο χρονικό ορίζοντα. Θα τα απαντήσουμε. Ας πάμε τώρα στο β' ερώτημα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, ο βέλτιστος ελεγκτής θα είναι LQT. Απαντάμε και εδώ πέρα, άμα θέλουμε, διότι θέλουμε το σύστημα να ακολουθεί τη συνάρτηση της κλίσης 7 φύσεων 2 τάφου. Όπως είπαμε, είναι διάφορο του μηδενός, δεν παίρνουμε LQR. Οπότε ξεκινάμε το πρόβλημα. Έχουμε το χ1 του τάφ, το οποίο είναι χ2 τάφ, συν U, όπως βλέπουμε. Το χ2 του τάφ θα είναι ίσο με χ1 του τάφ, συν χ2 του τάφ. Το ολοκλήρωμά μας, το J μας μάλλον, θα είναι το ολοκλήρωμα από 0 έως 20, 2 τάφ, μειον χ1 τάφ, όλο στο τετράγωνο, συν 0,0002 U τετράγωνο, τε, δτ. Ωραία, το βλέπουμε εδώ πέρα, το λέω κιόλας. Τώρα, ποιοι είναι οι πίνακες μας? Έχουμε τον πίνακα α, ο οποίος είναι 0,1,1,1, τον πίνακα β, ο οποίος είναι 1,0, τον πίνακα σε, ο οποίος είναι 1,1,1,0, το Q, το οποίο Q το βάζουμε εμείς ό,τι θέλουμε, 2,0,0,0, το Z. Ξαναλέω, στις εξετάσεις αυτά μπορεί και να μην, άμα θέλουμε, αν λέει απλή κατάσταση, μπορούμε και να τα αφήνουμε όπως έχει. Και το P του TAF, το οποίο θα είναι ο τύπος του, δηλαδή, είναι P1,1 του TAF, P1,2 του TAF. Εδώ προσοχή, είναι P1,2 του TAF και αυτό, και αυτό θα είναι P2,2 του TAF. Προσοχή εδώ, αυτό ισχύει πάντα. Λοιπόν, το G του TAF, α, δούμε γιατί τα γράφουμε αυτά, θα τα χρειαστούμε. Θα είναι G1 του TAF και G2 του TAF. Το F θα το βάλουμε 0 και το ρο θα ισούται με το μικρό το ρο. Ωραία. Τώρα, αυτά όλα είναι στάνταρ βήματα τα οποία τα κάνουμε πάντα στις εξετάσεις σε τέτοια άσκηση και δεν είναι για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα, τι θα κάνουμε? Το επόμενο βήμα είναι να επιλύσουμε τη μητρική διαφορική εξίσωση ρητάκι. Οπότε έχουμε εδώ πέρα τη ρικάτη. Ωραία. Επιλύουμε την εξίσωση. Ο τύπος ποιος είναι τώρα της εξίσωσης αυτής? Είναι P του TAF, τόνος, ίσον μείον P του TAF επί α τ μείον α τόνος του τ επί π του τ συν π του τ επί ε του τ επί π του τ μείον β του τ. Ε του τ είναι β του τ επί ρο εις τη μείον 1 του τ, δηλαδή αντίστροφος του ρο, επί β του τ. Και το β του τ ισούται με σε τόνος του τ επί Q του τ επί σε του τ. Λοιπόν, αυτά είναι στάνταρ, οι τύποι αυτοί είναι στάνταρ, δεν είναι κάτι που κάναμε εμείς. Τώρα, αυτό που θα κάνουμε είναι απλή αντικατάσταση αυτού του τύπου, αφού έχουμε και το ε από τον τύπο και το β από τον τύπο, θα κάνουμε απλή αντικατάσταση. Τους πίνακες αυτούς τους έχουμε ούτως ή άλλως, όλους εδώ πέρα είναι γνωστοί, οπότε πάμε να κάνουμε αμέσως την αντικατάσταση από αυτόν τον τύπο εδώ πέρα,
Οπότε θα έχουμε για 5 τόνους σωτέ, θα είναι προφανώς P1-1 τόνος, P1-2 τόνος, P1-2 τόνος και P2-2 τόνος. Αφού αν θυμάστε, ο πίνακας P ήταν P1-1, P1-2, P1-2 και P2-2 στην πίσω σελίδα που είδαμε. Άρα αυτό θα είναι ίσο με μείον το πίνακα P, ο οποίος είναι πάλι P1-1, P1-2, P1-2, P2-2. Εδώ έχουμε, όπως βλέπουμε, το πίνακα α, θα βάλουμε το πίνακα α, ο πίνακας α είναι 0111, μείον, έχουμε πάλι το πίνακα α, 0111, επί, πάλι πίνακα π έχουμε. Βλέπουμε αυτές οι ασκήσεις, μπορεί να φαίνονται δύσκολες, αλλά επειδή μας ζητάει συνήθως κατάστρωση και, ή απλά να αντικαταστήσουμε τους αριθμούς άμα μας τον δίνει στις εξετάσεις, είναι πολύ απλή, γιατί απλά ακολουθούμε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία. Το πιθανότερο είναι να αφήσουμε τα πράγματα όπως το Q, το R κλπ. Όπως έχουν, το FF όπως έχει, ή απλά να την καταστήσουμε με αριθμούς που εμείς επιλέγουμε. Οπότε είναι πολύ εύκολο. Είναι μια στάνταρ μεθοδολογία. Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τέτοιου είδους ασκήσεις θεωρητικές. Εδώ έχουμε τον πίνακα P. P1-2, P1-2, P1-1. Επί 1-0 που είναι ο πίνακας β, 1 προς ρ. Το απλή αντικατάσταση κάνω, δεν έχει κάτι, όλα είναι ό,τι βλέπω γράφω από τον παραπάνω τύπο. P1-1, πάλι τον πίνακα π θέλει. Το γράφουμε έτσι και στις εξετάσεις θεωρητικά. Καταστρώνουμε ουσιαστικά το πρόβλημα, το οποίο συνήθως επειδή είναι μεγάλες οι πράξεις κλπ. Το κάνουμε την επίλυσή του στον υπολογιστή, επί το πίνακα α μας λέει εδώ πέρα, ο οποίος είναι 1110. Τώρα, κάνοντας τώρα όλες αυτές τις πράξεις που δεν θα τις κάνουμε για να μην μακρηγορούμε στο βίντεο, άλλωστε είναι απλές πράξεις κλπ, θα φτάσουμε σε ένα σημείο το οποίο θα, άμα θέλουμε, αντικαταστούμε το ρ, το οποίο το βάζουμε 0,0004, συνεχίζουμε τις πράξεις. Να πούμε εδώ πέρα ότι μόλις φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να το γράψω κιόλας, για ρο δηλαδή 0,0004, έχουμε, στο βάλω, P1-1 ίσον με 2.500 P1-1 τετράγωνο μείον 2 P1-2 μείον 2. Τώρα αυτό το κάνω σε περίπτωση που κάποιος έχει project και θέλει να συνεχίσει την άσκηση για να τη λύσει. Δεν είναι κάτι για τις εξετάσεις αυτό που κάνουμε, αυτή η παρένθεση ουσιαστικά που ανοίγω εδώ πέρα. Στην εξετάσεις, ξαναλέω, συνήθως 99% των περιπτώσεων ζητάμε κατάστρωση απλά του προβλήματος. Μείον P1-2, απλά για χάρη τώρα κάποιος να έχει ολοκληρωμένη την άσκηση ή άμα θέλει να τη συνεχίσει να δει τι παίζει. Βάζουμε, είναι 2.500 P1-1 επί P1-2 μείον P1-2 μείον P2-2 μείον P2-1 εδώ, συγγνώμη, P1-1 μάλλον, μείον 2. Και το P2-2 θα είναι 2.500 και αυτό, το βλέπουμε εδώ πέρα, επί P1 2 στο τετράγωνο μείον 2 P1-2 μείον 2 P2-2 μείον 2. Καταλήγουμε σε αυτά εδώ πέρα, όπου J τόνος του TAF είναι το μείον α επί TAF μείον ε επί TAF επί P του T. Μείον W του TAF επί Z του TAF. Και όπου ε του TAF θα είναι β του TAF, πηρώ στη μείον 1 του TAF, επί β τόνος του TAF, και το W του TAF θα είναι σε τόνος του, σε τόνος του τε επί Q του τε.
Βάζουμε τώρα τα G, βάζουμε, τα αντικατιστούμε, θα γινόντουσαν οι πράξεις και θα είχαμε, θα καταλήγαμε, αφού κάνουμε όλους τους πίνακες εδώ πέρα όπως είναι από τον τύπο, θα είχαμε G 1 τόνους ίσον 2.500 για ρο, ξαναλέω 0,004, έτσι. G1 επί P1 1 μείον 4 ταφ μείον 90, 92 G2 τόνος ίσον G1 επί 2.500 επί P1 2 μείον 1 μείον U μείον 4 ταφ μάλλον μείον. Ωραία. Λοιπόν, και G είναι εδώ, συγγνώμη, G1 τα F ίσον και G2 τα F ίσον με το 0. Τώρα, να πούμε ότι η διαφορά, για να απαντήσουμε στο γάμα ερώτημα, του απείρου χρονικού ορίζοντα με τον πεπερασμένο είναι ότι στον άπειρο χρονικό ορίζοντα δεν υπάρχει όρος εκτός ολοκληρώματος και έτσι αναγκαστικά οι καταστάσεις πηγαίνουν στις επιθυμητές θέσεις χωρίς φάλμα, γιατί ρωτάει, όπως είπαμε στο γάμα ερώτημα, σε τι αφαίρει το τελικό αποτέλεσμα αν χρησιμοποιηθεί άπειρος χρονικός ορίζοντας. Να πούμε ότι άπειρο χρονικό ορίζοντα έτσι κι αλλιώς εξετάσεις δεν θα μας ζητήσει να κάνουμε, γιατί δεν το διδασκόμαστε μέσα στο μάθημα. Τώρα, να πούμε ότι η διαφορά ανάμεσα στον πεπερασμένο και τον άπειρο χρονικό ορίζοντα είναι ότι στον άπειρο χρονικό ορίζοντα το σφάλμα στην τελική κατάσταση είναι υποχρεωτικά 0. Αλλιώς το ολοκλήρωμα, όπως θα δούμε και στον τύπο, θα απειρίζεται. Ενώ τώρα στον πεπερασμένο χρονικό ορίζοντα είναι ένα ανεκτό μη μηδενικό σφάλμα. Μη μηδενικό σφάλμα στην τελική κατάσταση. Ξαναλέω, μη μηδενικό. Το πόσο τώρα μεγάλη ή μικρή είναι η ανοχή, το καθορίζουμε εμείς με τον όρο εκτός ολοκληρώματος, που δεν είναι τίποτα άλλο έτσι κι αλλιώς παρά μόνο το σφάλμα στην τελική κατάσταση με τους δικούς τους συντελεστές βαρύτητας που έχουμε. Τώρα, αν θέλουμε να το δούμε πραγματικά, είναι άμα το κάνουμε με δοκιμές στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, δηλαδή στο MATLAB, μπορεί εύκολα κανείς να διαπιστώσει ότι μεγαλώνοντας το συντελεστή βαρύτητας, μικραίνει το σφάλμα. Δηλαδή, έχουμε ταχύτερη απόκριση, αλλά και μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, που ουσιαστικά είναι το τίμημα που πληρώνουμε για όλο αυτό. Αυτή ήταν η άσκηση τώρα για τα LQT και δεν θα κάνουμε άσκηση για τα LQR. Επιλέγουμε, το τυπολόγιο μας δίνεται έτσι κι αλλιώς μέσα στο μάθημα, οπότε απλά κάνουμε μια απλή κατάσταση του σχεδίου. Απλά θα θυμάστε ότι ό,τι δεν δίνεται τα βάζουμε εμείς. Το Q και λοιπά που δεν δίνεται τα βάζουμε εμείς ή τα αφήνουμε όπως έχουν. Αυτά. Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο.